η προπαγάνδα της κυβέρνησης να πείσει ότι τα σχολεία και οι χώροι δουλειάς δεν αποτελούν εστία μετάδοσης καταρρίπτεται και από την ίδια την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή. Την ίδια στιγμή προσπαθούν από την νου κυβέρνηση και τοπική διοίκηση να φορτώσουν και πάλι την ευθύνη στο λαό και ιδιαίτερα στην νεολαία, κουνώντας τους στο δάχτυλο. Αρνούνται έστω και τώρα που ο χρόνος φαίνεται να τελειώνει, να πάρουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας στους χώρους εκπαίδευσης. Αντίθετα, η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει κάνει τη δική της επιλογή. Δίνει εκατομμύρια σε βιομηχάνους, εφοπλιστές, τραπεζίτες, ενατοικούς εξοπλισμούς και επιλέγει να αφήσει επιτεθειμένους χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους. Και γι' αυτό άλλωστε δεν πραγματοποιεί μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Καλύπτει κενά ακόμα και με τρίμηνες συμβάσεις ελαστικής εργασίας στους εκπαιδευτικούς. Δεν μονιμοποίησε τις καθαρίστες, πετώντας για άλλη μια φορά τον μπαλάκι στους Δήμους, λέγοντας ουσιαστικά ότι μία μάσκα και ένα παγκουρίνο επαρκούν. Αυτή είναι η πολιτική η οποία θέτει σε κίνδυνο την υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών, με ορατά αποτελέσματα στα τμήματα και τα σχολεία που κλείνουν λόγω κρουσμάτων COVID. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι αυτή τη στιγμή στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης 16 σχολεία είτε έχουν κλείσει ολόκληρα είτε έχουν κλείσει τμήματικά. Είναι ενδεικτικά ορισμένα παραδείγματα που στοιχειοθετούν την κατάσταση η οποία είναι διαμορφωμένη. Η πλειοψηφία των τμήματων των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφερειακή ενότητα και ειδικά μέσα στις πόλεις που εντοπίστηκε η μεγαλύτερη έξαρση έχουν περισσότερους από 25 μαθητές. Παραμένουν κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό, σε βασικές ειδικότητες, εικόνα που δεν αποτελεί εξαίρεση και από τη Γενική Πανελλαδική. Είναι τρομερές οι ελλείψεις σε προσωπικό καθαριότητα σε όλους τους Δήμους και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι στο Δήμο Κοζάνης τα σχολεία φέτος άνοιξαν με 3 λιγότερες καθαρίστριες, με μόλις το 15% του συνόλου να δουλεύουν με πλήρως ωράριο και το υπόλοιπο 85% καλείται να καλύψει τις ανάγκες της καθαρότητας των σχολείων που καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι αυξημένες φέτος μόλις σε 3 ώρες. Είναι πρόκληση, παρά τις κινητοποιήσεις των μαθητών, τις διεκδικήσεις των γονέων και εκπαιδευτικών, ο Δήμος Κοζάνης μόλις χθες να διευρύνει το ωράριο μόλις μία ώρα επιπλέον σε 6 μόλις καθαρίστριες και να μετατρέπει μόλις 3 σε πλήρους απασχόλησης. Είναι πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στις αυξημένες ανάγκες που έχουν οι σχολικές μονάδες. Είναι επίσης πρόκληση που ενώ από την πρώτη στιγμή το ΚΚΕ στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης πολύ πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, ζήτησε ενημέρωση για την κατάσταση με την καθαριότητα των σχολείων και η απάντηση που πήρε ήταν ειρωνίες και μια συντονισμένη προσπάθεια των υπόλοιπων παρατάξεων για να οριοποιηθεί η κατάσταση, καταρρίφθηκε από την ίδια την πραγματικότητα ότι δήθεν αυτό το ελλειπέστατο προσωπικό φτάνει για να καλύψει τις ανάγκες για καθαριότητα στις σχολικές μονάδες. Υπάρχει τρομερή καθυστέρηση στο να πάρθουν άμεσα μέτρα σε σχολεία που εμφανίζονται κρούσματα. Υπάρχουν σχολεία και τμήματα που έχουν εμφανιστεί κρούσματα ή συμπτώματα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Αυτά συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά μέχρι και σήμερα. Η κυβέρνηση οφείλει εδώ και τώρα να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των μαθητών, των γονιών και εκπαιδευτικών, αντί να προχωρά σε συλλήψεις 14χρονων και σε καταστολή. Να προχωρήσουν τώρα με ευθύνη του ΕΟΔΗ πλατιά τεστ σε όλες τις σχολικές μονάδες στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε μαθητές. Να γίνεται δωρεάν τεστ σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που έχουν έρθει σε επαφή με κρούσματα, ακόμα και αν δεν έχουν συμπτώματα. Να δοθεί έκτακτο κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να προσληφθεί απαραίτητος αριθμός εκπαιδευτικών που εξασφαλίσει καλύτερη αναλογία μαθητών ανά τάξη. Να μειωθεί ο αριθμός μαθητών ανά τάξη σε 15 για να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος αριθμός μόνιμων εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων, όπου απαιτείται η μεταφορά μαθητών από τα χωριά και από άλλες περιοχές της πόλης, να εξασφαλιστεί η ασφαλής και δωρεάν μετακίνησή τους με περισσότερα δρομολόγια, έτσι ώστε να μην δημιουργείται συνωστισμός, και να προχωρήσουν άμεσα προσλήψεις σχολικών νοσηλευτών για την αντιμετώπιση τόσο ιατρικών προβλημάτων, όσο και για την αντιμετώπιση ύποπτων κρουσμάτων ή συμπτωμάτων κτλ. Στους χώρους δουλειάς η κατάσταση είναι επίσης εκρηκτική, με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας, με τους χώρους δουλειάς να έχουν μετατραπεί σε βασικές εστίες μετάδοσης του κορονοϊού. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον στους περισσότερους χώρους της ΔΕΗ έχουν εντοπιστεί κρούσματα και το τονίζουμε αυτό καθώς οι χώροι της ΔΕΗ είναι πλέον μαζικοί, συγκεντρώνουν δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων της περιοχής.
Τα πάμπολα πια παραδείγματα επιβεβαιώνουν την αγωνία αλλά και τις διεκδικήσεις που πρόβαλαν οι εργαζόμενοι μέσα από τα σωματεία τους για την προστασία της υγείας του λαού και των δικαιωμάτων. Θέλουμε να ρωτήσουμε πώς έχει διαμορφωθεί αυτή η πραγματικότητα στα εργοστάσια, στα σούπερ μάρκετ, στους χώρους δουλειάς του δημοσίου που επίσης εντοπίζονται αρκετά κρούσματα. Πρώτον, με την ανοχή της κυβέρνησης, η οποία μόλις πριν λίγες εβδομάδες και μετά από εκατοντάδες καταγγελίες σωματείων πανελλαδικά, μετά από παρεμβάσεις του ΚΚΕ στη Βουλή κτλ., ανακάλυψε ότι η μεγαλύτερη πηγή διασποράς του ιού είναι μέσα στους χώρους δουλειάς, ενώ μόλις τον περασμένο Ιούνιο η ίδια η Κομισιόν χαρακτήριζε χαμηλό τον κίνδυνο του κορονοϊού στους χώρους εργασίας. Δεύτερον, με βάση αυτές τις γενικές κατευθύνσεις, τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τους χώρους δουλειάς είναι πραγματικά λάστιχο, αφού κόβονται και ράβονται κατά παραγγελία των εργοδοτών. Τα όποια μέτρα προστασίας επαφίονται κυρίως στην ατομική ευθύνη, ιδιαίτερα στις εργολαβίες της ΔΕΗ, στην 5η μονάδα κτλ. Δεν υπάρχει πρόληψη, όπως τακτικά τεστ, απολυμάνσεις, θερμομέτρηση, τήρηση αποστάσεων, έτσι ώστε να μετριαστεί έγκαιρα ή όποια δυνατή διασπορά. Τρίτον, το πρόβλημα μεγεθύνεται αφού συνολικά οι συνθήκες που διαμορφώνονται με ευθύνη της κυβέρνησης υπονομεύουν την ίδια την προστασία της υγείας του λαού. Και αναρωτιόμαστε πώς θα προστατευτεί ένας εργαζόμενος που το παιδί του πηγαίνει σχολείο με τις ακατάλληλες συνθήκες στις σχολικές αίθουσες. Πώς να υπάρξει η στοιχειώδης πρόληψη, αφού η εργοδοσία ξέρει ούτως ή άλλως ότι δεν γίνονται κρατικοί έλεγχοι, όπως είπε και ο Σούτος ο Λεωνίδας, και οι αρμόδιες υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας, το τμήμα επιθεώρησης υγιεινής και ασφάλειας που λειτουργεί εδώ πέρα στην περιοχή παραμένουν υποστηλεγχομένες. Όλα τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα της διαχείρισης της πανδημίας με γνώμονα την κερδοφορία του κεφαλαίου. Επιπλέον, τώρα χρειάζεται να δυναμώσει η πάλη των μικρών αυτοαποσχολούμενων που ήδη από πριν δυσκολεύονταν να κρατήσουν τα μαγαζιά τους όρθια, ενώ τώρα με το δεύτερο κλείσιμο πολλοί να ρωτούνται αν θα μπορέσουν να ξανανοίξουν την επόμενη μέρα. Τα όποια μέτρα ανακοινώθηκαν είναι πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στις πραγματικές ανάγκες. Αλήθεια, με τα 300 και κάτι ευρώ τα οποία προβλέπονται για 14 μέρες, τι μπορεί κάποιος να πρωτοπληρώσει. Στηρίζουμε λοιπόν τα δίκαια αιτήματα των μικρών αυτοαποσχολούμενων. Και τώρα χρειάζεται να δυναμώσει πάλι για μέτρα προστασίας για το εισόδημά τους, απαλλαγή όλων των πληττόμενων αυτοαποσχολούμενων από δημοτικά τέλη για 6 μήνες, όχι μόνο για τις μέρες που ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα. Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι η απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη του προηγούμενου lockdown μόλις χθες εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα με προϋποθέσεις οι οποίες δεν καλύπτουν το σύνολο των πληττόμενων επιχειρήσεων, όπως είναι να είναι εξοφλισμένοι όλοι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ και μια σειρά άλλες γραφειοκρατικές προϋποθέσεις, να παλέψουν τώρα για αναστολή όλων των ρυθμίσεων για οφειλές σε ΔΕΚΟ, για κατοχύρωση του φορολόγου του στα 12.000 ευρώ, για κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, του ένφια, της προκαταβολής φόρου. Όπως καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει ώρα για χάσιμο. Οι εργαζόμενοι, ο λαός, να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Υπάρχει πείρα από το προηγούμενο διάστημα για το πώς κάτω από όλες τις συνθήκες και παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα μπορούμε να οργανώσουμε τους αγώνες μας για τις δίκαιες διεκδικήσεις. Είναι κάτι που, το οποίο το εργατικό κίνημα το απέδειξε το προηγούμενο διάστημα. Η προστασία της ζωής των εργαζομένων είναι υπόθεση του ίδιου του εργατικού κινήματος. Μάχη που μπορεί να κερδιθεί με οργανωμένη πάλι μέσα από τα εργατικά σωματεία, τους μαζικούς φορείς και τους συλλόγους. Το ΚΚΕ θα δώσει όλες τις δυνάμεις με όλες τις πλευρές και τις δυνατότητες που έχει, ώστε να δυναμώσει αυτή η πάλη με κάθε μέσο και κάθε τρόπο, για να μπορέσει ο λαός μας, συνολικά οι εργαζόμενοι, να πιστέψουν στη δύναμη και τη δυνατότητά τους να βάλουν τη σφραγίδα στις εξελίξεις και να καθορίσουν τις εξελίξεις προς το δικό τους όφελος.